Αυτό που κάνουμε είναι σαν να το δείχνουμε. Εμείς είπαμε να τα παλέψουμε αυτά που λέμε. Πώς θα τα παλέψεις, πραγματικώς. Πώς, υπάρχει κανένας εδώ για να τα παλέψουμε. Θέλουμε εδώ στην επαρχία, θέλουμε από κέντρο, θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό που είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Σε πρώτο πρόσωπο, κύριε Αναστασόπουλε, κύριε Αναστασόπουλε, συγγνώμη για το πρόβλημα. Δεν είπα εγώ τίποτα για το. Το πώς με προσφέρει είναι δικό θέμα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν προσβάλλω. Λοιπόν, εγώ πάντως άλλαξε τα λόγια που είπα και έβγαλε δικά σου επιχειρήματα. Όχι, δεν έβγαλε δεν επιχειρήματα. Δεν έβγαλε εγώ, επιχειρήματα, είναι τα επιχειρήματα όλο. Κριτήριο που βάζω πάνω απ' όλα είναι η καλύτερη εκπαίδευση του παιδιού. Και παρέχεται δηλαδή. Και όχι τα υπόλοιπα. Ότι παρέχεται δηλαδή μαθήτη δικό τη δάσκαλο. Με λιγότερη δάσκαλο. Να βρεθεί η καλύτερη λύση με αυτό το παιδί. Με λιγότερη δάσκαλο δεν μπορεί να γίνει. Κάθε τάξη στο δικό τη δάσκαλο. Όταν παρακαλέσαμε την κυρία Σούτη να δώσει στο πέμπτο δάσκαλο τμήμα, μα είπε ότι έχει σημασία να λειτουργήσει 2 ώρες το ολοήμερο την ημέρα και όχι 5 ώρες που θα κάνει ο δάσκαλο μάθημα στο τμήμα. Πώ δηλαδή είναι δυνατόν οι 2 ώρες να είναι πιο σημαντικέ από τι 5. Λέτε λεπτομέρειε που εγώ δεν λέω αυτά που μα λέει η κυρία Σούτη. Παίρνει αποφάσεις, κύριε Αναστασόπλε. Παίρνει αποφάσεις για τις δύο παιδιών μας με βάση αυτά τα κριτήρια. Ότι 2 ώρες είναι πιο σημαντικές από τις 5. Εμένα προσωπικά μου είπε ότι διαθέτει όλα τα εργαλεία. Αλλάζει μόνο η οργανικότητα. Λέει το αθέσιο γίνεται καταφέρει. Όχι η οργανικότητα. Λειτουργικότητα. Παραμένουν οι 6. Δηλαδή του χρόνου μπορεί το εκεί να έχουμε περισσότερα παιδιά. Ένα ερώτημα. Η κυρία, τελευταίο και φεύγετε. Η κυρία Σούτη, η κυρία Σούτη, συγγνώμη Θανάση, η κυρία Σούτη είναι ένας εκπαιδευτικός θερμοκηπίου. 35 χρόνια που ισχυρίζεται ότι είναι στην εκπαίδευση, ποτέ μα ποτέ μπορεί να το επιβεβαιώσουν όλοι οι συνάδελφοι της εκπαιδευτικής, δεν έχει θέσει ένα σχολείο. Άρα πώς μπορεί να γνωρίζει η ίδια που δεν ήταν ποτέ μάθημη στην εκπαίδευση, ποια είναι τα προβλήματα.